Ξέρετε όμως τι γίνεται. Το ανέφερε και ο κ. Σκοτιάδης. Ήταν και αυτό στήμα δύο φορές από τη σύνοδο. Γνωρίζετε και με μένα τι έχει γίνει. Έχω να πει σπίτι μου, του έχω βαδιάσει, έχω κάνει μήνυση. Την άλλη φορά μου την τηρέσανε τα σκυλιά. Δύο φορές που βλέπω σπίτι μου. Τη μία ήταν στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία, που πάρει ο συναγερμό και πήγα εκεί. Βέβαια εδώ, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση σε κανένα, μου έχει βάλει το συναγερμό Παναγιώτης ο Κίκας και φαίνεται να λειτουργεί σωστά τώρα. Περασμένη φορά μπήκανε χωρίς να τους καταλάβουν. Παναγιώτη, συγγνώμη που το λέω, δεν, κάνω, δεν σου κάνω διαφήμιση, αλλά πρέπει να το πω. Γεγονός όμως είναι ότι η ετοιματικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια. Και εγώ να σας πω και κάτι. Δεν έχω την απέτηση να έρθει στο σπίτι το δικό μου και να κάνει από του κανένα φρουρό, ούτε στο σπίτι, ούτε ο Τάσο θα είναι. Αυτή την απέτηση είναι το παράγκο τη εφοδία. Όμω η εγκληματικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια μέσα από στο κέντρο του Δήμου Αχάνου. Και δεν λέω ότι φταίτε εσεί, κύριε Δημάρχη. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρετε τι εννοώ. Εάν πάμε και ρωτήσουμε στο αστυνομικό τμήμα πόσα αυτοκίνητα έχουν, θα μας πούνε ένα ή κανένα. Πόσα πρέπει να έχουν, θα μας πούνε 10. Δεν λειτουργούν και αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν δεν έχουν περισσύνει να κινηθούν. Δεν θα ξαναπεί σε ένα σκουπούλι εδώ που έγινε. Μάλιστα αυτή είναι η αξιωματική της αστυνομία. Δεν υπάρχει λοιπόν η υλικοτεχνική υποδομή. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα επαντρώσουν και οι γυναίκες, όχι μόνο άνθρωποι. Τα στελέχη που θα επαντρώσουν τις υπηρεσίες του αστυνομικού τμήματος. Ούτε το 40% των θέσεων θα κάνετε. Δυστυχώς, εδώ πάνε αριθμητικά. Δηλαδή πόσους κάτοικους έχει ο Δήμος Αγκαρδών, θα του δώσουμε τους αστυνομικούς σε αντιστοιχεία με αυτούς που έχουμε δώσει στην Κλειφάδα ή στο Περιστέρι, στο Εργάριο. Δεν είναι έτσι. Ο Δήμος Αγκαρδών έχει μία αχανή έκταση σε σχέση με τους Δήμους που προανέφερα και δυστυχώς εδώ είναι εγκατεστημένες συμμορίες. Διαφορετικές συμμορίες. Άλλοι ασχολούνται με ληστείες, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι με την πορνεία. Δυστυχώς, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, η ποιοτική διαφορά επί ταχύρων, έτσι, της εγκληματικότητας στο Δήμο Χαρών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους άλλους Δήμους. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Όλοι θα μάθατε ότι πέθανε ένας πολύ καλός δήμαρχος, στο Δήμο Αποστήλου. Καλός ή κακός έγινε γνωστός επειδή ήταν ο πρώτος δήμαρχος που έκανε γάμους μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου. Δεν είναι αυτή η προσφορά του και οφείλουμε να τον τονίσουμε. Ο Αριφέρης, ο μεγαλύτερος Αριφέρης, ήταν ένας πάρα πολύ καλός δήμαρχος. Πάλεψε για την περιοχή του, ένα απομονωμένο σύστατο δεκάτησα. Αγόρασε ένα πλοίο γιατί δεν είχαν συγκοινωνία μια πρώτη εβδομάδα με ένα μουτζούρι. Γινόταν συγκοινωνία με καιρό. Ένα ταχύπλοιο και μάλιστα τον κυνήγησε. Το κράτος και η ειδική εξουσία για την προστάτευση να βοηθήσει το νησί του. Λειτουργήσε αυτό το πλοίο με έξοδα του Δήμου και είχε βέβαια τις αποδοχές που έπρεπε να έχει. Δεν έμπαινε μέσα η επιχείρηση αυτή. Καθυστερούσε όμως να εισπράξει τα χρήματα. Διηγήθηκε από την κεντρική εξουσία. Δικαιώθηκε λίγες μέρες πριν πεθάνει. Ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός δήμαρχος. Και για να τελειώσω να πω και το τελευταίο να μην σας κουράζω. Παρουσιάστηκε ένα θέμα με την κατάργηση δύο σπουδαίων οργανισμών που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στους ανθρώπους της μεσαίας και της καμήλης τάξης. Η Εργατική Ευθεία και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Δύο οργανισμοί που δεν κατάλαβα εγώ γιατί καταργήθηκαν, δεν έχουν καμία σχέση με το κράτος. Η διοίκηση μόνο είναι κρατική διορισμένη, αλλά οι πόροι αυτών των οργανισμών είναι από τους ίδιους εργαζομένους, από τα εστέρματα των εργαζομένων.
είναι εγκληματική η κατάρτισή τους, κάπου το πάνε, υποψιάζομαι ότι είναι ένα μέρος και δεν κυριολογώ, ούτε είμαι οπαδός της συνομοσιολογίας, όμως θέλουν αυτούς τους ανθρώπους με τα χαμηλά εισοδήματα που ήταν τυχεροί και έχουν πάρει κάποιο σπίτι, και έχουν πάρει κάποιο δάνειο και αγοράσει ένα μικρό σπίτι. Λαμπία, τι λαμπία. Να τους κάνουν άστεγους. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τα δάνεια αυτά θα τα αγοράσει κάποια τράπεζα. Τράπεζα δική μας βέβαια, η οποία σε λίγο δεν θα είναι δική μας. Μπορεί να έχει ελληνικό όνομα, αλλά δεν θα είναι ελληνική. Και θα έχουν δικαίωμα, εάν καθυστερήσουν μία ή δύο δόσεις, να τους βγάλουν στο σφυρί τα σπίτια. Όπως θα βγάλουν στο σφυρί αυτοί θα αγοράσουν την αγροτική τράπεζα, οι λύκοι που περιμένουν να αγοράσουν την αγροτική τράπεζα για να αγοράσουν όλη την Ελλάδα. Εκτός του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης. Εκεί που είναι υποθηκευμένα όλα τα κτήματα και όλα τα σπίτια των αγροτών. Και η ξεφτύλα, το απόλυτο όριο της ξεφτύλας το αγγίξανε οι άνθρωποι που λίγο πολύ παίρνουν τις αποφάσεις σήμερα εδώ για το μέλλον, όχι το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας και των νεότερων ανθρώπων που είναι και αρκετοί εδώ στο Συμβούλιο. Ότι κουνεύουν μόνο τα ιδιωτικά ομόλογα. Δεν τολμήσαν να κουρέψουν ένα ομόλογο από τις τράπεζες μεγάλες, τη Γερμανική Τράπεζα. Δεν τολμάνε ούτε από τους Ολλανδούς που μας βρίζουν. Μόνο τα ιδιωτικά ομόλογα. Και ξέρετε ποιοι τα έχουν τα ιδιωτικά ομόλογα. Κάποιοι φουκαράδες, γιατί με συγχωρούν, ας με συγχωρήσουν που το λέω φουκαράδες, γιατί έχω και κάποιους γνωστούς που πήραν πριν από 3-4-2 χρόνια σύνταξη. Και επειδή δεν είχε το κράτος να τους δώσει το ΕΒΑΠΑΞ, τους έδωσε ομόλογα. Και τώρα ξέρετε, δεν είναι 53%, 63% θα χάσουν. Γιατί είναι και κάποια άλλα που προτίθεται. Περίμενε ένα σουκαράς που δούλευε 30-40 χρόνια να πάρει 30-40 χιλιάδες ΕΒΑΠΑΞ για να σπουδάσει τα παιδιά, να τα δώσει στα εγγόνια. Και του λένε, να πάρεις 30.000 ευρώ. Θα πάρει 12. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα των ανθρώπων που μας κυβερνάνε σήμερα εδώ και παίρνουν αποφάσεις. Και θα συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις. Όπως φαίνεται. Όπως μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα παίρνουν αποφάσεις για όλους μας. Και επαναλαμβάνω, καλά κάποιοι από εμάς που έχουμε περάσει το μέσο όρο ηλικίας που ζουν οι Έλληνες. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, όσοι δεν έχουμε και αποκτήσουμε. Και για σας που έλεγε, πού θα ζήσουν. Οι ξεφτύλες της ελληνικής πολιτικής κοινής πήγανε και δηλώσανε υποταγή ξανά. Πήγανε στις Βρυξέλλες προημερών και δηλώσανε υποταγή. Και είπανε, είμαστε καλά παιδιά, μη μας βρίζετε. Και πανηγυρίζανε κάποιες εφημερίδες και κάποια κανάλια